Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω σήμερα να ζητήσω από το σώμα την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών της εθνικής μας αντιπροσωπείας πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Θέλω να ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνης πάνω σε ένα πρόγραμμα που αφορά την επόμενη μέρα, που αφορά την ενίσχυση των πολλών, αλλά ταυτόχρονα θέλω να ζητήσω και από την Ελληνική Βουλή, αλλά και από τον ελληνικό λαό στις 26 του Μάη, τόσο ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το σχέδιο, όσο όμως και ψήφο καταδίκης στα σχέδια και στα προγράμματα εκείνα που μας οδήγησαν στην καταστροφή, ψήφο μομφής και καταδίκης στη Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το πρόγραμμα του Νεοφιλελευθερισμού, με το πρόγραμμα του κυρίου Βέμπερ. Και θέλω να επισημάνω. Η ιστορική τομή του 2018, του Αυγούστου του 2018, είναι μια ιστορική τομή η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει μετέωρη, να μείνει ανολοκλήρωτη. Είναι μια ιστορική τομή η οποία πρέπει να έχει συνέχεια. Και για να έχει συνέχεια αυτή η ιστορική τομή, πρέπει ο τόπος, η κοινωνία, η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά. Τώρα που μπορούμε, τώρα που ξέρουμε, τώρα που έχουμε σχέδιο, τώρα που έχουμε δύναμη, ήρθε η ώρα να δώσουμε τους κόπους και τις θυσίες των πολλών πίσω, γιατί τους αξίζει. Και αυτή την προσπάθεια ο ελληνικός λαός θα την επιβραβεύσει. Διότι ήρθε η ώρα να μας κρίνει ο ελληνικός λαός και θα μας κρίνει με τα πεπραγμένα μας, με τις προτάσεις μας, με τις θέσεις μας, με τις ιδέες μας, με τις αξίες μας. Να είστε σίγουρος ότι την εμπιστοσύνη θα τη λάβουμε διπλά και από τη Βουλή και από το λαό. Σας ευχαριστώ πολύ.